Και σε ποια ηλικία θα πρέπει, κύριε Αλεξανδρή, να αρχίσουν να ψάχνονται τα μέλη της οικογένειας που έχουν εδώ, κάποιο ιστορικό? Εδώ, όπως θα δούμε και πιο κάτω στην επόμενη σε κάποια άλλη διαφάνεια, τα άτομα τα οποία έχουν κάποιο ιστορικό, είναι αυξημένο κινδύνο ανάλογα με τους κινδύνους, θα πρέπει με το πότε εμφανίστηκε από την ηλικία των 45, 40 ετών, 50 ετών, ανάλογα την κατηγορία στην οποία ανήκουν, που δεν θέλω να αφαιρθώ σταδιακά για να μην, να μην διασπείρω πανικό. Ακριβώς. Στο κοινό σας και αρχίσουν όλοι κοπό κλπ. Θα πρέπει όμως τα άτομα τα οποία έχουν καρκίνο σε ηλικία των 40-45 ετών να αρχίσουν να ψάχνονται, που έχουν ιστορικό. Και βέβαια να ψάχνονται, όχι πειρασμένα τους γιατρούς, θα βρουν τον γιατρό τους, τον οποίο εμπιστεύονται, και αυτός θα τους καθοδηγήσει τι πρέπει να κάνει. Θα τα δούμε στις επόμενες διαφάνειες και πώς γίνεται. Άλλη αιτία είναι τα λεγόμενα κληρονομικά σύνδρομα, όπως είναι οικογενής πολυποδίαση, σύνδρομο του Γκάραν κλπ. Που να μην σταθούμε σε αυτά, να προχωρήσουμε την επόμενη διαφάνεια. Η εργασία. Ο χώρος της εργασίας. Έχει αποδειχθεί ότι η έκθεση σε ασβέστιο ή μεταλλουρίχη, οι εργάτες οι οποίες δουλεύουν σε φυτικές ίνες, όπως καθώς και οι εργάτες ξύλου, έχουν αυξημένο κίνδυνο. Τις αιτίες ακριβής δεν μπορώ να σας τις αναφέρω. Όπως επίσης μια άλλη αιτία είναι χρόνιες παθήσεις του εντέρου, όπως άτομα με λουκώδη, πολίτιδα ή νόσο του Κρόν. Είναι παθήσεις τα οποίες προσβάλλουν άρα άτομα. Έχει αποδειχθεί ότι τα άτομα αυτά κινδυνεύουν λίγο περισσότερο, χωρίς αν μας ακούει κάποιος να πανικοβάλλεται. Έτσι, αν και τα άτομα αυτά είναι άτομα τα οποία είναι σε συστηματική, σε συνεχή παρακολούθηση από τους γιατρούς τους, είναι ενός τέτοιου που δεν τους αφήνουν να ξεφύγουν, ας το πούμε. Και άφησα για τελευταίο την πιο συχνή αιτία, τους πολύποδες του εντέρου. Οι πολύποδες του εντέρου τι είναι? Είναι εξαλλαγές που γίνεται στο εσωτερικό τείχημα του έντερου. Υπάρχουν πολλές στιβάδες στο έντερο. Στην εσωτερική στιβάδα λοιπόν αρχίζουν και γίνονται εξαλλαγές. Οι εξαλλαγές αυτές στα κύτταρα, όπως είδαμε, σιγά σιγά μεγαλώνουν και σε διάστημα 5 ετών μέχρι 10 εκεί μέσα περίπου, αυτά μπορεί να εξαλλαχθούν. Αυτά είναι τα οποία θα προσπαθήσουμε εμείς με τις τρόπους ανίχνευσης να πάμε να βρούμε. Μάλιστα. Ένας από τους τρόπους αυτούς. Να περάσουμε λίγο στην επόμενη διαφάνεια, παρακαλώ. Τα συμπτώματα. Τα συμπτώματα τώρα. Τα είπαμε όλα όμορφα και ωραία, αλλά ένας άρρωστος θα πει: εντάξει, ωραία, γιατρέ μου, αλλά εγώ για να πάω στον γιατρό, τι συμπτώματα έχω? Και πάλι εδώ θέλω να εμπιστεύσω την προσοχή. Επειδή τα συμπτώματα, γενικώς όλοι οι καρκίνοι, τα συμπτώματά τους είναι άτυπα. Δεν υπάρχει κάποιο σύμπτωμα που να πεις ότι ξέρεις, αυτό είναι από αυτή την πάθηση. Επειδή δεν υπάρχει τέτοιο σύμπτωμα, τα συμπτώματά τους είναι άτυπα. Και γι' αυτό δυστυχώς τον καρκίνο τον πιάνουμε πάντα προς το τέλος. Όμως είναι συμπτώματα, όπως βλέπουμε, τα οποία μπορούν σε πολλές παθήσεις να υπάρχουν. Όμως σε συνδυασμό μεταξύ τους θα πρέπει λίγο να μας ανησυχήσουν. Και πρώτα και καλύτερο αίμα στα κόπρανα. Βέβαια, ο καρκίνος του παχαίου εντέρου δεν είναι το πρώτο σύμπτωμα το οποίο κάνει, έτσι. Υπάρχουν και διάφορες καλώδεις παθήσεις, όπως μια καλώδη παθήση, αιμορροίδες. Δεν σημαίνει ότι όποιος δει αίμα στα κόπρανα τρέχει φουλ και τρέχοντας αρπάζει και αρχίζει και τρέχει, γιατρέ, έχω καρκίνο κλπ. Έτσι, μην το φτάσουμε. Είναι όμως, θα πρέπει, είναι ένα σημαδάκι που θα πρέπει να πάει στο γιατρό, και θα πρέπει να πάει στο γιατρό και να μην ακούσει το γείτονα, αλλά μόνο και εγώ αίμα είχα, αιμορροίδες ήταν. Γιατί έχω δει περιπτώσεις ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν πάει στο γιατρό, είχαν πάρει τη διάγνωση από μόνοι τους, πάνε διάφορα φυτικά ματζούνια, όπως τα λέω εγώ, και τα βάζανε πάνω, νομίζω ότι θα γίνουν καλά. Εξάλλου, για να αντιδρά έτσι ο οργανισμός, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Μπορεί να μην είναι απαραίτητα καρκίνος, αλλά οπωσδήποτε κάτι δεν λειτουργεί σωστά, έτσι? Σίγουρα, δεν είναι? Σίγουρα κάτι λειτουργεί καλά και θα πρέπει τη διάγνωση να την βάλει. Να την κάνει ο γιατρός, ακριβώς. Να μην τη βάλει ούτε ο γείτονας, ούτε είχε και ο γειτονάς μου, που δυστυχώς συμβαίνει. Είχε και ο γειτονάς μου, είχε τα ίδια συμπτώματα, πήρε το τάδε φάρμακο, έγινε καλά. Εδώ είναι κάτι που θα πρέπει να το προσέξουμε. Μάλιστα. Ένα άλλο σύμπτωμα είναι οι αναλλαγές των κενώσεων. Διάρρεια, δυσχυλιότητα. Αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει. Όχι γιατί είχε μια στιγμή διάρρεια, τρέχουμε στο γιατρό, γιατρέ, από τα διάρρεια. Αλλά αν έχουμε περιόδους, ένα μήνα διάρρεια, 10 μέρες διάρρεια, μετά δυσχυλιότητα, άντε πάλι ευχυλιότητα, άντε δυσχυλιότητα, αυτό πάλι είναι ένα σύμπτωμα το οποίο θα πρέπει να μας οδηγήσει στο γιατρό. Η απώλεια βάρους χωρίς αιτία. Έρχονται άτομα και λένε: γιατρέ, εγώ τρώω, αλλά δυνατίζω. Ναι. Αυτό είναι άλλη μια αιτία η οποία θα πρέπει να μας ταρακουνήσει. Να μας ταρακουνήσει λίγο. Και μάλιστα, μάλλον πολύ η απώλεια βάρους. Ο πόνος στην κοιλιά ή στον προκτό. Είναι
παρουσιάζεται σε ένα στάδιο ήδη προχωρημένο. Mm-hmm. Μην είναι. Και προς Θεού μην πάμε ότι όποιος πονάει στην κοιλιά, έτσι. Δεν θέλω σε αυτά τα συμπτώματα να μείνουμε. Δεν θέλω να σπείρω τον πανικό. Θέλω όμως απλώς να επισημάνω και ότι θα πρέπει με ηρεμία, εξάλλου έχουμε χρόνο, δεν είναι ο καρκίνος κάτι που σε πέσει τώρα, αύριο πεθαίνεις. Έχουμε τον χρόνο, μια μέρα, μια εβδομάδα, 10 ημέρες, να το συνειδητοποιήσουμε, να κλείσουμε το ραντεβού με τον γιατρό μας και να πάμε να το κάνουμε. Έτσι. Δεν είναι κάτι που σαν και καλά μας έπιασε. Και το αίσθημα ατελούς αφόδευσης. Τι είναι το αίσθημα ατελούς αφόδευσης? Υπάρχουν οι άρρωστοι οι οποίοι πηγαίνουν στην τουαλέτα για να ενεργηθούν ή δεν ενεργούνται, ή ενεργούνται, τελειώνουν και έχουν το αίσθημα ότι ακόμη θέλουν να ενεργηθούν. Αυτό είναι καμπανάκι το οποίο πρέπει να μας ευαισθητοποιήσει. Μάλιστα. Την επόμενη παρακαλώ. Τι γίνεται τώρα? Ακριβώς, να μιλήσουμε, ήταν και η επόμενη ερώτησή μου, για τη διάγνωση. Πώς γίνεται η διάγνωση? Όλα καλά, όλα αυτά θα πρέπει λοιπόν ο άρρωστος αυτός όταν θα πάει στο γιατρό, το πρώτο και καλύτερο που θα πρέπει να κάνει ο γιατρός είναι θα πρέπει να κάνει μια δακτυλική εξέταση. Mm-hmm. Θα πρέπει να μην τραβεί ούτε ο άρρωστος, ούτε δυστυχώς υπάρχουν και πολλοί συνάδελφοι που είτε ντρέπονται, είτε δυσυχαίνονται, δεν κοιτάζουν. Θα πρέπει ο γιατρός λοιπόν χωρίς. Να σταθεί στον άρρωστο ότι ξέρει μωρά γιατρέ, εγώ δεν έχω τίποτα. Οι αιμορροίδες είναι, δώσουμε ένα φάρμακο. Θα πρέπει λοιπόν να κάνει μια δακτυλική εξέταση. Με τη δακτυλική εξέταση θα δει πρώτα απ' όλα αν υπάρχουν κάποιες προφυτικές αιμορροίδες. Κάποιες αιμορροίδες οι οποίες βγαίνουν προς τα έξω. Mm-hmm. Και ήδη έβαλε τη διάγνωση. Mm-hmm. Έτσι. Θα δει, βάζοντας το δάχτυλο προσεκτικά, θα δει αν υπάρχει πράγματι αιμαστακόπρανα. Θα δει πιθανόν ψηλαφητή μάζα. Και από εκεί και πέρα θα μπει σε μια σειρά διαδικασιών για άλλες εξετάσεις. Θα προχωρήσει σε περαιτέρω έλεγχο να ανιχνεύσει αν υπάρχει αίμα στα κόπρανα. Γιατί το αίμα δεν το βλέπουμε μόνο μακροσκοπικά. Δεν βλέπουμε δηλαδή μόνο το αίμα αυτό το οποίο όταν πάμε στη λεκάνη βλέπουμε αίμα ή βλέπουμε πολλές φορές το εσώρουχο να είναι λερωμένο κλπ. Υπάρχει και αίμα σε μικρή ποσότητα το οποίο είναι αμελημένο, με τα κόπρανα δεν φαίνεται. Εκεί είναι μια εξέταση απλή. Μπορεί να την γράψει ο γιατρός, να συστήσει τον άρρωστο να πάει να την κάνει. Παίρνοντας λίγο κόπρανα, κλείνοντας ένα ραντεβού με κάποιο μικροβιολογικό εργαστήριο, να πάει να ελέγξει αν υπάρχει παιδιά μας τα κόπρανα. Μάλιστα. Και αυτό θα πρέπει να επαναληφθεί τουλάχιστον για 3 φορές. Αν υπάρχει υποψία αν ο άρρωστος πει ότι είδα μας τα κόπρανα, αν η πρώτη είναι αρνητική, θα πρέπει να την επαναλάβει και να την επαναλάβει. Η μέθοδος η οποία κατά κόρον σήμερα χρησιμοποιείται είναι η ενδοσκόπηση. Η οποία μπορεί να είναι η πρόκτοσιγμοειδοσκόπηση ή η κολονοσκόπηση. Η διαφορά τους είναι ανάλογα το βάθος που θα φτάσει το κολονοσκόπιο. Τώρα τι είναι το κολονοσκόπιο, γιατί είναι η καθεξοχήν εξέταση. Το κολονοσκόπιο είναι ένας σωλήνας μικρής διαμέτρου, ενός εκατοστού περίπου, ο οποίος είναι εύκαυτος. Μπροστά έχει φωτισμό ψυχρό, δεν μας καίει δηλαδή όταν μπαίνει μέσα, και είναι εύκαυτος. Μπορεί να προχωρήσει όπως πηγαίνει το έντερο. Βάζοντας λίγο αέρα λοιπόν, ο γιατρός αρχίζει, προχωράει σιγά σιγά, βλέπει τι ακριβώς υπάρχει μπροστά του και έχει τη δυνατότητα, αν δει κάποιον πολύποδα, να πάρει βιοψία ή κάποια ύποπτη περιοχή, να πάρει βιοψία, ένα κομματάκι πολύ ψηλό, σαν το κεφάλι της καρφίτσας περίπου, και να το στείλει στο παθολογανατομικό εργαστήριο να γίνει η εξέταση, να δούμε αν τυχόν υπάρχει ή δεν υπάρχει καρκίνος, αν έχουν μεταλλαγή δηλαδή σε καρκίνο. Υπάρχει και η δυνατότητα να κάνει την λεγόμενη πολυπεκτομή. Δηλαδή, κατά τη διάρκεια της εξέτασης μπορεί με βρόχο να περιβροχήσει, γιατί αν ο πολύποδας κρέμεται μέσα, σαν μια ρόγα που σταφύλει παραδείγματος χάρη, χοντρικά το λέω, μπορεί λοιπόν να το αφαιρέσει κατευθείαν εκεί και να το πάρει ολόκληρο να το στείλει για βιοψία. Ή αν είναι επίπεδος, μπορεί πάλι να πάρει βιοψίες, μπορεί τέλος πάντων να αφαιρέσει το πολύπεδο, να κάνει δηλαδή και θεραπευτική πράξη. Δηλαδή δεν είναι κάτι τόσο τρομερό όπως παρουσιάζονται οι μέθοδοι αυτοί. Είναι μια εξέταση που δυστυχώς έχει παραξηγηθεί στον κόσμο. Σήμερα και στην πόλη μας γίνεται και από ιδιώτες γιατρούς και σε νοσηλευτικά ιδρύματα. Είναι μια εξέταση η οποία θα πρέπει να γίνεται πλέον κατά κόρο και μάλιστα συνιστάται σε όλα τα άτομα πάνω από ηλικία 50 ετών να κάνουν την πρώτη κολονοσκόπηση. Ανεξάρτητα αν έχουν ή δεν έχουν ιστορικό καρκίνο του παχαίρου εντέρου. Έτσι θα πρέπει, τα διεθνή στάνταρ είναι αυτά. Θα πρέπει και να γίνεται η πρώτη κολονοσκόπηση εκεί πέρα. Βέβαια,